είναι για μας ο εφιάλτης μας. Η έλλειψη αίματος για ένα θαλασσιακό είναι ό,τι χειρότερο μπορεί να συμβεί. Μέρες αγωνίας ζουν το τελευταίο διάστημα οι πολυμεταγγιζόμενοι ασθενείς. Η μονάδα του βενζελίου που μεταγγιζόμαστε από Ηράκλειο και Λασίθη δεν έχει αναβληθεί μετάγγιση μέχρι στιγμής. Όμως αυτό, όπως σου είπα, δεν ξέρουμε τι μέλη γενέστε αύριο, διότι όσο αυξάνονται τα κρούσματα, τόσο θα υπάρχει πρόβλημα. Η πανδημία και κυρίως η έντονη διασπορά της παραλλαγής όμικρον του κορονοϊού έχουν φέρει σημαντική υστέρηση στις μονάδες αίματος που συλλέγονται. Η πανδημία δυσκόλυψε τα πράγματα και στην αιμοδοσία. Εμείς εδώ στην Κρήτη γενικά δεν αντιμετωπίσαμε σοβαρά προβλήματα. Στην υπόλοιπη Ελλάδα όμως δεν ισχύει το ίδιο. Και αυτή τη στιγμή και καθ' όλη τη διάρκεια της πανδημίας υπάρχουν σοβαρότατα προβλήματα. Σε επίπεδο Κρήτης, επειδή κάνουν μεγάλο αγώνα, πραγματικά μεγάλο αγώνα, οι αιμοδοσίες και οι αιμοδοτικοί συλλόγοι, δεν έχουμε μέχρι στιγμής αναβολές μεταγγίσεων, ούτε και καθυστερήσεις σε μεταγγίσεις ασθενών. Όμως δεν ξέρουμε τι μέλη γενέστε αύριο. Στην υπόλοιπη Ελλάδα τα πράγματα είναι τραγικά, μπορώ να πω. Και είμαστε σε μία ανασφάλεια κι εμείς εδώ. Ήδη και εμείς εδώ έχουμε μειωμένα ποσοστά προσέλευσης. Και μπορεί η Κρήτη να κρατά ακόμα καλά, ωστόσο στην υπόλοιπη χώρα θαλασσιακοί ασθενείς αναγκάζονται σε λιγότερες μεταγγίσεις, γεγονός που βάζει σε κίνδυνο τη θεραπεία τους και κατ' επέκταση την ίδια τους τη ζωή. Η μετάγγιση για μας είναι η μόνη μας θεραπεία. Είναι για να λειτουργήσουμε, για να ζήσουμε, για να είμαστε λειτουργικοί, για να δουλέψουμε, να είμαστε στον κόσμο. Είναι αναγκαίο το αίμα. Ο Σύλλογος Θαλασσιμικών απευθύνει έκκληση στους πολίτες να αιμοδοτήσουν προκειμένου να μην κινδυνεύσει καμία ζωή, σημειώνοντας πως η διαδικασία ήταν και παραμένει απολύτως ασφαλής για όλους. Πρέπει να αιμοδοτήσουν. Είναι κάτι που θα χρειαστεί και σε αυτούς. Θα χρειαστεί. Δεν είμαστε οι μόνοι. Εμάς είναι θέμα ζωής, αλλά το αίμα χρησιμοποιείται από πάρα πολλούς. Χρησιμοποιείται από εμάς, χρησιμοποιείται από αιματολογικούς ασθενείς, χρησιμοποιείται στα χειρουργεία. Όλοι κάποια στιγμή χρειάζονται αίμα. Και αν όχι οι ίδιοι, χρειάζεται η οικογένειά τους. Δεν υπάρχει λόγος ένας υγιής άνθρωπος να μην προσπαθήσει να δώσει αίμα.